Στόνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αρείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Κάνουμε αντί της Τετάρτης, επειδή θα λείψω και θα είμαι στο Άγιον Όρος, κάνουμε σήμερα τη σύναξη για να μην χάσουμε και αυτή την Τετάρτη. Αλλά θεωρώ ότι και το θέμα όμως της παρετήσεως του Πάπα από τον θρόνο της Ρώμης σηματοδοτεί διάφορα γεγονότα, τα οποία όσο πιο σύντομα τα αναπτύξουμε και τα πληροφορηθούμε και τα πληροφορηθούν και άλλοι αδελφοί μας, νομίζω τόσο πιο σύντομα θα καταλάβουμε το τι πιθανόν γίνεται στην ανθρωπότητα. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία η παραίτηση του Πάπα. Τυχαίο, ξέρετε, σήμερα έτσι δεν είναι. Πολλοί ίσως λένε συνωμοσιολογίες και διάφορα άλλα, ή ότι τα σκάνδαλα έριξαν τον Πάπα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι λέει ή ποια είναι η πραγματική αιτία που έπεσε ο Πάπας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο Πάπας βγήκε το 2005 και κάθισε μέχρι το 2008. Κάθισε μόνον 8 χρόνια. Από το 5 μέχρι το 13, συγγνώμη. Από το 5 μέχρι το 2013 έχουμε 8 χρόνια. Τα οποία δεν τα θεωρώ ασήμαντα. Καθότι από το 14ο αιώνα έχει να παραιτηθεί Πάπας. Να είναι τυχαίο το γεγονός? Θεωρώ ότι δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ θα προσπαθήσω, όπως έκανα και στην αποκάλυψη του πρώτου θηρίου της Αποκαλύψεως, με το 13 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και η ομιλία μας αυτή έχει αποκαλύφθηκε το πρώτο θηρίο, το θηρίο το αναβαίνων εκ της θαλάσσης, το οποίο όπως είπαμε ονομάζεται στην Αποκάλυψη Λεβιάθαν. Έτσι το ονομάζουν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη στα Εβραϊκά. Ονομάζεται το θηρίο αυτό που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα και όπως το βλέπει με τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια ο Ιωάννης από την άμμο όπως κάθεται. Αυτό λοιπόν το θηρίο το ερμηνεύσαμε και ράψαμε ένα κουστούμι γύρω από αυτό το γεγονός. Και προσπαθήσαμε το κουστούμι να το φορέσουμε στα γεγονότα της εποχής μας. Και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρίνει εάν το κουστούμι κάθεται καλά ή δεν κάθεται επάνω στην εποχή μας. Και η συνέχεια των γεγονότων θα αποδείξει εάν η ερμηνεία που δώσαμε ήταν επιτυχής και ήταν κατόπιν φωτίσεως Θεού ή ήταν μία προσωπική ερμηνεία, όπως είναι τόσες προσωπικές ερμηνείες που έχουν υπάρξει πάνω στην Αποκάλυψη.
Αυτό το κρίνει ο χρόνος. Αυτή η ομιλία έγινε πριν ένα ή δύο χρόνια, δεν ενθυμούμε. Καλώς. Η εμφάνιση του πρώτου θηρίου της Αποκάλυψης. Όπου εν περιλήψεις σας λέγω, να σας ενθυμίσω, ότι το θηρίο αυτό, όπως βγαίνει μέσα από τη θάλασσα και ονομάζεται Λεβιάθαν, είπα τελικά ότι τα 10 κέρατα τα οποία έχει και τα οποία δίνουν δύναμη στο θηρίο, και η δύναμη φαίνεται από τα κέρατα είναι δύναμη ισχύως, η ίδια η Γραφή μας λέει ότι τα κέρατα τα οποία είδες, λέει στον Ιωάννη, είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι βασιλείαν ουκ έχουσι, δεν έχουν πάρει βασίλειο, δεν κυβερνάνε κανένα κράτος, αλλά είναι όμως και έχουν δύναμη και εξουσίαν βασιλέως. Αυτοί διατάζουν. Και η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα αυτοί οι οποίοι διατάζουν, ακόμα πρωθυπουργούς, βασιλείς, ηγέτες κρατών που έχουν βασίλειο, είναι οι τραπεζίτες. Οι οποίοι οι τραπεζίτες είναι 10 τον αριθμό, οι πιο ισχυροί, έχουν μία γνώμη, μία απόφαση βγάζουν, και γι' αυτό, όπως είπε και ο Βενιζέλος, είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε στις αποφάσεις και στις συνθήκες που βγάζουν αυτές οι 10 τράπεζες. Και ότι ήδη η Ελλάδα έχει υπογράψει τη βασιλεία, τη συνθήκη βασιλεία νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3 και δεν μπορούμε να τις παραβούμε. Αυτοί οι 10 τραπεζίτες εδρεύουν στη βασιλεία, την πόλη βασιλεία της Ελβετίας. Και αυτοί βλέπουμε ότι διατάζουν προς όλα τα έθνη, τα οποία όλα τα έθνη χρωστούν χρήματα. Όλα τα έθνη χρωστούν χρήματα και τα χρωστούν σε αυτούς. Και αυτοί δανείζουν τους πρωθυπουργούς, αλλά κάτω από όρους που αναφέρονται στη βασιλεία νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4. Το θηρίο ονομάζεται Λεβιάθαν. Είναι σύμπτωση τα κοιτάσματα κάτω εκεί του πετρελαίου και του αερίου. Οι Εβραίοι τα ονόμασαν κάτω από την Κύπρο, το ονόμασαν Λεβιάθαν. Θηρίων που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, το οποίο δίνει το πετρέλαιο, το οποίο οι εταιρείες που έχουν πάει εκεί κάτω, εάν ψάξετε πίσω από την Energy, την εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη, θα δείτε το Rockefeller, θα δείτε αυτούς τους 10 τραπεζίτες, τα οποία τα ονόματα είναι γνωστά, δεν κρύβονται οι άνθρωποι. Και ότι αυτοί κυβερνούν τα έθνη. Αυτοί δίνουν εντολή. Και βλέπετε, δίνουν τέτοια εντολή που λέγει ξαφνικά ότι τα ομόλογα της Ισπανίας ή της Ελλάδος είναι άχρηστα, είναι σκουπίδια. Υποβαθμίζουν, ανεβάζουν, κατεβάζουν. Και αυτοί δίνουν εντολές που αν δεν πειθαρχήσει η κάθε κυβέρνηση στις εντολές τους, πτωχεύει και το διαλύουν το κράτος. Αυτοί αποφασίζουν πόσος θα είναι ο μισθός. Αυτοί αποφασίζουν πόσα χρόνια θα δουλεύεις, πότε θα πάρεις σύνταξη. Αυτοί τα ρυθμίζουν και τα επιβάλλουν στις κυβερνήσεις. Και γι' αυτό βλέπετε και στην Ελλάδα ότι δεν αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Έρχεται η Τρόικα ως απεσταλμένη των τραπεζιτών. Έρχεται η Τρόικα ως απεσταλμένη των τραπεζιτών. Και ότι δεν κάνουμε καλά σύμφωνα με τις εντολές που έχουμε υπογράψει και έχουμε συμφωνήσει με τα μνημόνια, ότι δεν κάνουμε καλά, δεν το δέχονται. Δεν το δέχονται. Άρα ποιος κυβερνάει, αυτούς που εμείς εκλέγουμε ή αυτή είναι επιθύμια όργανα πλέον των τραπεζιτών? Άρα, πολύ έτσι γρήγορα ανακεφαλαιώνοντας, σας λέω
ότι οι 10 αυτοί τραπεζίτες έχουν εξουσία βασιλέως, χωρίς να είναι βασιλείς. Αποφασίζουν για όλα τα κράτη, χωρίς οι ίδιοι να είναι βασιλείς. Και έχουν, λέει, μία γνώμη. Θα σας το διαβάσω, είναι στο 17ο κεφάλαιο, για να σας υπενθυμίσω ακριβώς το τι έλεγε, και θα επανέλθω στο σημερινό. Και τα 10 κέρατα, στο 17ο κεφάλαιο, στίχο, κεφάλαιο 17ο στίχος 12, και τα 10 κέρατα που είδες, Ιωάννη, 10 βασιλείς εσύ, ήτινες, βασιλεία ούπο έλαβον, δεν έχουν λάβει βασιλεία ποτέ. Αλλά εξουσίαν ως βασιλείς, μίαν ώρα λαμβάνουσι μετά το θηρίο. Αλλά θα λάβουν και βασιλείαν μία ώρα μαζί με το θηρίο. Μαζί με το θηρίο. Ούτε μία γνώμη έχουσιν. Και τη δύναμη και την εξουσίαν αυτό το θηρίο διδώασιν. Αυτοί έχουν μία γνώμη και μάλιστα τη δύναμή τους να τη μεταβιβάσουν στο θηρίο. Και βλέπετε, είναι αμόφωνες οι αποφάσεις τους πάντοτε. Ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσιν. Και το αρνίο νικήσει αυτούς. Θα πολεμήσουν με τους χριστιανούς και τον Χριστό αυτοί. Γιατί θα πολεμήσουν? Διότι, όπως είπα, οι τραπεζίτες τι μπορούν να κάνουν? Είναι αυτοί που μπορούν να επιβάλλουν το χάραγμα το 666 στο χέρι και στο μέτωπο του ανθρώπου. Διότι αυτοί αποφασίζουν με τη δύναμη που έχουν, αφού δίνουν άλλες εντολές, για λόγους φοροδιαφυγής, το χρήμα να πάψει να είναι χρήμα και να γίνει τελείως ηλεκτρονικό και να περαστεί σε κάρτα. Όπως ήδη προχωρούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Αλλά επειδή η κάρτα θα χάθει ή θα χάνεται, το μικρό παιδί θα τη χάσει, η ηλικιωμένη γυναίκα θα τη χάσει, αλλά και ο μεσήλικας θα τη χάσει. Κάπου άφησε το πορτοφόλι του, κάπου την ξέχασε. Όπως χάνεις το κινητό σου τηλέφωνο. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να μας επιβάλλουν την αλλαγή του τρόπου συναλλαγής του οικονομικού συστήματος. Να μας πούνε δηλαδή ότι δεν θα είναι σε κάρτα το χρήμα, αλλά θα περάσει στο χέρι. Αν θέλετε να πάρετε τη σύνταξή σας, αν θέλετε να μην φοροδιαφεύγει κανείς, εάν θέλετε να κάνετε αναλήψεις των χρημάτων που έχετε, αν θέλετε να πάρετε το μισθό σας, αν θέλετε να έχετε οικονομική συναλλαγή με την τράπεζα, θα γίνει με το χέρι. Θα βάλετε ένα χάραγμα στο χέρι και θα εφαρμοστεί αυτό που λέει, ότι το θηρίον ποιεί πάντας μικρούς και μεγάλους, ή να δώσωσιν αυτής χάραγμα. Ή να δώσωσιν. Το θηρίο κάνει ή να δώσωσιν, και θα δώσουν οι τράπεζες. Όχι το θηρίο. Το θηρίο θα πάρει όλη την εξουσία, αλλά θα δώσει εντολή οι τράπεζες να επιβάλλουν αυτό. Και οι τραπεζίτες θα το επιβάλλουν και θα το επιβάλλουν και στις κυβερνήσεις. Δεν τους είναι δύσκολο. Εδώ βλέπετε, άλλαξαν τα πάντα μέσα στην Ελλάδα και σε όλα τα έθνη αλλάζουν. Και σε όλα τα έθνη αλλάζουν. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το πρώτο θηρίο που ονομάζεται Λεβιάθαν και βγαίνει από τη θάλασσα και έχει 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Και τα κέρατα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι 10 τραπεζίτες, οι οποίοι είναι βασιλείς χωρίς βασιλεία και κυβερνούν πλέον ολόκληρη τη γη, τον τόπο μας. Αυτό το κουστούμι έραψα τότε. Τώρα έρχομαι με την πτώση του Πάπα να ράψω ένα άλλο κουστούμι. Ένα άλλο κουστούμι. Καταρχάς βλέπουμε ότι στο 12ο κεφάλαιο η Αποκάλυψη και γενικά η Αποκάλυψη μας μιλάει για δύο γυναίκες. Η μία γυναίκα αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό.
γυνή περιπεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Βλέπω μια γυναίκα, λέει, που να έχει περιβεβλημένη των ήλιων το φως, το Χριστό μας δηλαδή, το Θεό μας. Υποκάτω των ποδών της αυτής πατάει επάνω στη σελήνη, στην αμαρτία και στο κακό, το σκότος. Και πάνω στα κεφάλι της έχει στέφανον από αστέρια 12, οι 12 Απόστολοι. Και απέναντι της λέει όφθη άλλο σημείο, το 3, και ειδού δράκον πυρός μέγας. Βλέπω ένα κόκκινο δράκο, λέει, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα και πάνω στα κεφάλια τα 7 υπάρχουν στεφάνια, διαδήματα. Προσέξτε ότι σε αυτό το θηρίο τα στεφάνια, το στέμα μάλλον το βασιλικό, ευρίσκεται στο κεφάλι, στα κεφάλια τα 7 του θηρίου. Είναι εστεμένα τα 7 κεφάλια. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω. Διότι θα δούμε ότι στα άλλα θηρία το στέμα δεν υπάρχει επάνω στο κεφάλι. Και στο άλλο το θηρίο το στέμα φεύγει από το κεφάλι και περνάει και κάθεται επάνω στα κέρατα. Που σημαίνει ότι δεν κυβερνάει πια το κεφάλι, γιατί το στεφάνι δίνει ποιος είναι ο βασιλιάς στο στέμα. Άρα κυβερνάω εγώ όσο είμαι, έχω την εξουσία. Όταν όμως μου φύγει το στέμα από το κεφάλι και πάει αλλού, τότε κυβερνάει αυτός που έχει το στέμα. Και στην άλλη περίπτωση θα δούμε στο θηρίο ότι τα στέματα φεύγουν από τα κεφάλια, και πηγαίνουν στα κέρατα. Και τα κέρατα είναι οι 10 τράπεζες που αποκτούν δύναμη βασιλείας. Εδώ είναι μια γυναίκα λοιπόν. Και απέναντι της βλέπουμε το δράκο, το θηρίο. 7 κεφάλια πάλι, 10 κέρατα. Και η ουρά αυτού σύρει το τρίτο των αστέρων του ουρανού. Και εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούς τεκίν, είναι όταν τέκει το τέκνον αυτής να καταφάγει. Και κάθισε απέναντι, επειδή η γυναίκα ήταν εγκυμονούσα, ώστε όταν γεννήσει να της φάει το παιδί. Αλλά το παιδί το πήρανε άγγελοι, λέει, και το πήγαν στο θρόνο του Θεού. Αυτή είναι μία γυναίκα, η περιβεβλημένη των ήλιων. Την έχουμε κάνει και στον πρόναο της εκκλησίας μας. Ας πάμε τώρα στο άλλο το θηρίο. Ας πάμε στο θηρίο το οποίο περιγράφαμε προηγουμένως, στο 13 κεφάλαιο. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδον εκ της θαλάσσης, λέει ο Ιωάννης, είναι το θηρίο το οποίο ερμήνευσα, θηρίον αναβαίνον, μέσα από τη θάλασσα το βλέπει, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Και επί των κεράτων, προσέξτε τώρα, επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα. Ενώ το άλλο έλεγε, έχουν 7 κεφαλάς και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτών 7 διαδήματα. Εδώ λέει τώρα, και επί τας κεφαλάς αυτών 10 διαδήματα. Μεταπήδησα. Αυτός ο δράκον το θηρίο θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι διαφορετικό. Είναι το ίδιο θηρίο. Γιατί πάλι έχει 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Και τι λέει παρακάτω, ότι το θηρίο, να πάμε στο 17ο κεφάλαιο, το οποίο θα ερμηνεύσω στην αγάπη σας, για να δράψουμε και εκεί ένα κουστούμι, να δούμε αν ταιριάζει στη σημερινή μας εποχή με την πτώση του Πάπα. Και λέει,
και είδον γυναίκα, πάλι βλέπει εδώ γυναίκα, καθημένη, αυτή κάθεται όμως. Προσέξτε τώρα, αυτή η γυναίκα κάθεται. Η άλλη γυναίκα δεν καθότανε. Η άλλη γυναίκα συμβολίζει την Εκκλησία, λένε οι Άγιοι μας όλοι. Η περιβεβλημένη των ήλιων πατάει την αμαρτία της σελήνη και επάνω στο κεφάλι της έχει τους 12 Αποστόλους. Είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας. Η περιβεβλημένη των ήλιων. Εδώ παρουσιάζεται άλλη γυναίκα όμως, η οποία λέει κάθεται και αυτή κάθεται επί το θηρίον το κόκκινον. Επί το θηρίο το κόκκινο. Αυτό το θηρίο που βγήκε από μέσα. Από τη θάλασσα. Γέμον ονόματα βλασφημίας έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και αυτό. Και αυτό έχει λέει κεφάλια 7 και κέρατα 10. Δεν λέει κουβέντα όμως για τα στέμματα εδώ που είναι. Δεν μας μιλάει που είναι τα στέμματα. Γιατί δεν μιλάει, θα το δούμε παρακάτω γιατί δεν μιλάει. Διότι τη δύναμη και την εξουσία, λέει, θα τη δώσει τώρα στο θηρίο. Θα το δούμε παρακάτω. Ας δούμε καταρχάς, είναι δύο γυναίκες. Η μία γυναίκα συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Την περιβεβλημένη των ήλιων. Η άλλη γυναίκα τι μπορεί να συμβολίζει που κάθεται πάνω στο θηρίο και έχει ονόματα βλασφημίας, αιρέσεις, πλάνες, γέμον ονόματα βλασφημένη, βλασφημίας και λέει το στίχος 2 μεθείς μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης. Όλοι οι βασιλείς λέει πέρασαν από αυτή τη γυναίκα και την ασπάστηκαν, την χαιρέτησαν, την είδαν. Ποια είναι αυτή η γυνή? Και μάλιστα η γυνή είναι περιβεβλημένη αυτή. Πορφυρούν, φοράει κόκκινα ρούχα. Και κόκκινο και χρυσωμένη, χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες. Και έχει μαργαριτάρια επάνω της. Και έχουσα ποτήριον, κρατάει δισκοπότηρον, χρυσόν. Εν κυρία αυτής γέμον και αυτό βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Και έχει όλες τις βρωμιές μέσα από το ποτήριον. Δεν έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν έχει το σώμα και το αίμα. Όπως είναι η προηγούμενη γυνή, η περιβεβλημένη των ήλιων. Άρα εδώ μιλάει για κάποια εκκλησία άλλη, η οποία είναι ντυμένη στα κόκκινα. Καρδινάλοι πως ντύνονται? Στα κόκκινα. Αλλά και ο Πάπας, άμα δείτε, όταν βγαίνει επίσημα έξω, φοράει ένα βελούδινο, χιτώνα, πορφυρούν ακριβώς, και διαδήματα ακριβώς όπως τα λέει, με χρυσάφι επάνω. Και κάθεται πάνω στο θηρίο. Καβάλα στο θηρίο, στο διάολο. Και γι' αυτό το ποτήριον είναι χρυσού. Και πέρασαν, λέει, όλοι οι βασιλείς και επόρνευσαν με αυτή τη γυναίκα. Ποιος τόλμησε να τα βάλει με τον Πάπα? Ακόμα και οι πολιτικοί μας, πριν εκλεχτούν, τους βλέπουμε, περνούν και χαιρετούν τον Πάπα, πάνε στο Βατικανό. Συνάπτουν συμφωνίες μετά του Βατικανού. Ποιος πολιτικός δεν έχει φωτογραφία και δεν καμαρώνει με τον Πάπα της Ρώμης? Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Και στο μέτωπον αυτής όνομα και γραμμένον Βαβυλώνη η Μεγάλη. Και στο μέτωπο αυτής έχει το όνομα Βαβυλώνα η Μεγάλη. Και είπε ο άγγελος, γιατί θαυμάζεις Ιωάννη? Εγώ ερώση το μυστήριον της γυναικός. Εγώ Ιωάννη θα σου αποκαλύψω το μυστήριον αυτής της γυναίκας. Γιατί το άλλο το κατάλαβε ο Ιωάννης ότι επρόκειτο
περί της εκκλησίας της αληθινής του Χριστού, περί της γυναικός και του θηρίου θα σου πω, του βαστάζοντος αυτήν που κρατάει αυτή στον ώμο του, του έχοντος τα σεπτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα. Άκουσε λοιπόν Ιωάννη, το θηρίον ο είδες είναι, ήταν και ουκέζε και τώρα δεν υπάρχει και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει. Το θηρίο που είδες, ο δράκος ούτως, ήταν ο αρχαίκακος όφης, ο διάβολος, ήταν, δεν υπάρχει τώρα που τα βλέπω. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι ο Ιωάννης βλέπει τη μετά Χριστόν εποχή, δεν βλέπει την προ Χριστόν εποχή, βλέπει τη μετά Χριστόν εποχή και βλέπει συγκεκριμένη περίοδο, δεν βλέπει οποιαδήποτε περίοδο. Και γι' αυτό μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση ο διάβολος κατήργηται. Καταργήσας τον θάνατο, καταργήσας τον διάβολο. Και τι λέει η Αγία Γραφή? Θα τον αφήσει αυτόν ξανά ελεύθερον στο τέλος του κόσμου. Μέχρι τότε θα είναι δεμένος. Μηδεμίαν εξουσίαν έχουσα επί το χριστιανό. Θα αποκτήσει όταν εμείς με τις αμαρτίες μας του δώσουμε την ευκαιρία. Με την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Και γι' αυτό λέει ειν και ουκέστ. Δεν υπάρχει, διότι ο Χριστός τον κατετρόπωσε. Αλλά μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου. Θα βγει κάποια στιγμή πάλι από την άβυσσο. Αλλά και πάλι όμως μετά θα πάει μια για πάντα στην απώλεια. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες της γης. Μεταφράζουμε το 17ο κεφάλαιο, στίχος τώρα το 8. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, όνου γέγραπτε το όνομα εις το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Και θα θαυμάσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που δεν είναι γραμμένοι μες στο βιβλίο της ζωής. Γιατί θα μπορούν, οι χριστιανοί θα γνωρίζουν. Βλεπόντων το θηρίον ότι ειν ήταν και ουκέστη και παρέστε. Και τώρα παρήλθε πάλι. Όδε ο νους έχουν σοφία. Εδώ ας βάλει ο καθένας το μυαλό του, διότι εδώ κρύβεται η σοφία του Θεού. Επτά κεφαλές που είδες, τα επτά κεφάλια του θηρίου που έχει ο δράκος, το θηρίο που αλλάζει τα στέματα, επτά όροι είσαι, όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών. Είναι επτά λόφοι, επτά βουνά που κάθεται η γηνή, η εκκλησία αυτή, με το βδέλυγμα της ερημόσεως, με το δισκοπότηρο, το γέμον αιρέσεις, θα είναι επάνω σε επτάλοφη πόλη. Ποια είναι η επτάλοφη πόλη? Όλοι οι πατέρες μιλούν και δίπλα εδώ ο ερμηνευτής ότι πρόκειται περί της Ρώμης. Είναι η επτάλοφος πόλης. Είναι γνωστό ότι η Ρώμη και το Βατικανό είναι πάνω εκεί χτισμένο. Αλλά λέει, προσέξτε το, δεν είναι μόνο επτά όροι, αλλά και τα επτά κεφάλια, εκτός από όροι, είναι και βασιλείς επτά. Θα είναι και όροι και βασιλείς. Δηλαδή ένα πράγμα μας λέει ότι είναι και το ένα, αλλά είναι και το άλλο. Επτά βασιλίσεις είναι. Και τι βλέπει, την ώρα που βλέπει ο Ιωάννης, βλέπει μια συγκεκριμένη εποχή. Οι πέντε έπεσαν. Βλέπει γύρω στο 2000. Θα μου πείτε από πού το συμπεραίνω. Εάν το κουστούμι είναι σωστό, βλέπει γύρω στο 2000. Ο Ιωάννης. Δεν βλέπει πιο πριν, βλέπει το μετά και μας περιγράφει. Αλλά την ώρα που βλέπει,
Είναι το 2000 περίπου. Θα δείτε από πού το συμπεραίνω. Οι πέντε έπεσαν. Ο εις εστίν, ο έκτος, συνεχίζει και βασιλεύει. Ο άλλος, ο έβδομος, ούπο ήλθε. Αλλά όταν έλθει, ο λίγον αυτόν δίμενε. Ο λίγον χρόνον θα κάτσει επί του θρόνου ο έβδομος βασιλέας επάνω στην πόλη της Ρώμης, που συμβολίζει την κόκκινη γυναίκα. Και εδώ έχουμε να πάμε τώρα με ιστορικά γεγονότα. Το Βατικανό πότε γίνεται βασίλειο, ώστε οι πάπες να ονομάζονται βασιλείς, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι του Βατικανού, οι βασιλείς, και φορούν τη μήτρα στο κεφάλι και φορούν ακριβώς το μανδύα του βασιλέως και στο θρόνο του βασιλέως κάθονται. Πότε ιδρύθηκε παρακαλώ το Βατικανό ως κράτος? Μπήκε στη σελίδα του Βατικανού και πήρα τα επίσημα στοιχεία. Το Βατικανό είναι ανεξάρτητο κράτος και αποτελεί συνέχεια του εκκλησιαστικού κράτους που υπήρχε στο Μεσαίωνα και ιδρύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1929 με τη συνθήκη του Λατερανού. Άρα, πιο πριν δεν ήταν κράτος, άρα δεν είχε βασιλείς, ήταν απλώς πάπας και πατριάρχης. Δεν υπήρχε βασίλειο. Βασίλειο γίνεται το Βατικανό από το 1929. Από το 1929 η επίσημη σελίδα το λέει. Στις 11 Φεβρουαρίου. Μας δίνει και ημερομηνία η επίσημη ιστοσελίδα του Βατικανού. Δεν έχουμε από το να τα τρέξουμε στην επόμενη σελίδα του Βατικανού. Από το 29 μέχρι σήμερα ποιοι πάπες πέρασαν. Ας τους δούμε λοιπόν. Όταν υπέγραψε και παρέμεινε και έπεσε το Φεβρουάριο του 1939, είναι ο πρώτος πάπας που είναι ως βασιλέας, είναι ο Πάπας Πίος ο 11ος. Πάπας Πίος ο 11ος, ο πρώτος. Ο δεύτερος πάπας αναλαμβάνει το 1939 έως το 1958. Είναι ο Πάπας Βίος ο 12ος. Ο τρίτος αναλαμβάνει το 58, πεθαίνει το 1958. Όλοι αυτοί πέθαναν, κανένας δεν παρετήθηκε. Ο τρίτος είναι ο Ιωάννης ο 23ος, ο Πάπας Ιωάννης, ο τέταρτος κατά σειρά, που αναλαμβάνει το 63. Είναι ο Παύλος ο 6ος. Ο πέμπτος Πάπας είναι ο Ιωάννης ο Παύλος ο 1ος. Ο 6ος πάπας, οι 5 λέει έπεσαν, ο 6ος πάπας που αναλαμβάνει το 1978 μέχρι το 2005 είναι ο Ιωάννης Παύλος ο 2ος, τον οποίον είδαμε και την κοίμησή του. Είναι ο 6ος, οι 5 έπεσαν, τον έναν τον βλέπω. Συνεχίζει και υπάρχει. Είναι ο Παύλος Ιωάννης ο Β. Ιωάννης Παύλος ο Β. Που κοιμάται το 5. Και λέει μετά. Και έρχεται ο 7ος. Τι μας λέει ο 7ος? Ούπο ήλθε. Αλλά και όταν έλθει ο λίγον αυτόν δει. Μήνε. Αλλά και όταν έλθει, δεν θα κάτσει πολύ αυτός. Θα φύγει.
Και έρχεται ο Βενέδικτος, ο οποίος ξαφνικά κάθεται λίγο και αυτός και παραιτείται. Πότε παραιτήθηκε παρακαλώ? Προλίγων ημερών. Για δείτε πότε ακριβώς παραιτήθηκε. 11 Φεβρουαρίου. Την ημέρα της ιδρύσεως του Βατικανού ως Βασίλειο. Τυχαίο το ότι παραιτήθηκε την ίδια ημέρα. Τυχαίο το ότι παραιτείται την ίδια ημέρα. Κάποιο ρόλο έχει το νούμερο 11. Γιατί 11 έχουμε Σεπτεμβρίου την πτώση των δίδυμων πύργων. Το 11 λοιπόν δεν είναι κάτι το τυχαίο για αυτούς, όσοι δείχνουν τα πράγματα. Και είναι ο 7ος. Για να δούμε τώρα τι λέει. Ο λίγον δίμη είναι. Θα πάμε για τον 8ο λέει. Τώρα έτσι δεν είναι, αφού έφυγε και αυτός. Και το θηρίον, ο ίν, και το θηρίο που ήταν και ουκέστη και δεν υπάρχει, αυτός είναι ο 8ος. Και εκ των 7 εστί, συνέχεια των 7 εστί, και εις απώλειαν υπάγει. Και αυτός θα είναι το θηρίον. Αυτό που ειν και ουκέστην και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου. Και τα 10 κέρατα είδες, 10 βασιλίσεις ειν, οι 10 τραπεζίτες. Ήτινες βασιλεία ούκο έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλής έχουσι. Και μία θη ώρα λαμβάνουσι μετά του θηρίου. Ούτε μία γνώμη έχουσι μετά του θηρίου, μετά του 8ου δηλαδή. Πάπα, μία γνώμη θα έχουν οι τραπεζίτες. Μήπως ακούσατε τις ανακοινώσεις του Βατικανού? Ο Μουσολίνι είχε δώσει πόσα δις στο Βατικανό για να δημιουργήσει τη δική του τράπεζα. Και η τράπεζα του Βατικανού δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες τράπεζες. Μπορεί και κόβει χρήμα δικό της. Μια ανεξάρτητη παντελώς τράπεζα. Και το Βατικανό ανακοίνωσε επισήμως ότι επιθυμεί να γίνει συνένωσης με τους δανειστές όλων των κρατών, με τις τράπεζες των δανειστών. Να ενωθούν. Ανακοίνωση. Και μάλιστα ένας εκ των υποψηφίων, καρδιναλίων, λέει αυτό πρέπει να γίνει και σύντομα για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Και πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια πλέον οικονομία και ένα παγκόσμιο, είπε, οικονομικό σύστημα. Και ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Σας θυμίζω ότι ο Βενέδικτος πέρυσι έλεγε ότι πρέπει η ανθρωπότητα να βαδίσει προς μίαν παγκόσμιον κυβέρνηση. Και λίγο πριν παραιτηθεί είχε δώσει εντολή όλοι μέσα στο Βατικανό να πάρουν κάρτα με τσιπάκι, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μία γνώμη θα έχουν, λέει, από εδώ και πέρα. Όπως έχουν μία γνώμη οι 10, θα έχουν μία γνώμη τώρα και με τον 8ο. Ούτε μία γνώμη να έχουν και την εξουσία τους, οι 10, την εξουσία αυτών το θηρίον διδόαση. Θα δώσουν την εξουσία στο θηρίο τώρα, στον 8ο. Ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσι. Και αυτοί θα ξεκινήσουν αμέσως πόλεμο μετά του αρνίου και των χριστιανών. Και το αρνίο νικήσει τελικά αυτούς. Ότι Κύριος Κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων. Και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή.
να νικήσουν. Και λέγει, τα είδα τα άιδες, ου υπόρνη καθημένη, λαοί και όχλη εσύ, και έθνη και γλώσσα. Είναι λαοί και τα έθνη που θα εξουσιάζει. Και τα 10 κέρατα αίδες και το θηρίον, ούτι μισήσουσιν τελικά την πόρνη. Τα 10 κέρατα αίδες και το θηρίον, μισήσουσιν τελικά την πόρνη. Θα στραφούν κατά της παπικής εκκλησίας. Στραφούν και από εκεί κατά. Σας υπενθυμίζω ότι ο Πάπας στο τελευταίο του βιβλίο Βενέδικτος που έγραψε αθωώνει τον Ιούδα και τον εβραϊκό λαό ότι δεν φταίνε για τη σταύρωση του Χριστού. Στο τελευταίο του βιβλίο που έχει γράψει. Ο τελευταίος, ο έβδομος που εκάθισε ο λίγο. Αυτός που πήγε για την παγκόσμια κυβέρνηση. Αθώοι οι Εβραίοι, αθώοι, αθώος ο Ιούδας. Και μισήσουσι την πόρνη και ηρημωμένη πίσουσι είναι αυτήν και γυμνή και τα σάρκα της φάγονται και αυτήν κατακάψουσι εν πυρή. Θα την καταστρέψουν τελείως. Γιατί θα την καταστρέψουν? Διότι δεν θα τη χρειάζονται άλλο. Θα βουτήξουν την εξουσία, το θηρίον, ο διάβολος, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα καταστρέψει τα πάντα μετά. Και δεν το χρειάζεται. Και θα κυνηγάει και τους χριστιανούς, από ό,τι λέει, και το αρνεί. Ο γάρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών ποιήσε τη γνώμην αυτού και ποιήσε μία γνώμην και δούνε τη βασιλείαν αυτό το θηρίο. Άχρη τελεστός οι λόγοι του Θεού. Και οι γενείοι είδες έστην η πόληση μεγάλη η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Και αυτή η γυναίκα που είδες και την οποία θα κατασπαράξουν τελικά είναι η πόληση μεγάλη η οποία βασίλευε το Βατικανό και είχε και εξουσία και επηρέαζε όλους τους βασιλείς της γης. Και είναι γνωστό του πόσο ο Πάπας επηρεάζει όλους τους βασιλείς της γης. Έχει σχέση λοιπόν η παραίτηση του Πάπα με το 17ο κεφάλαιο? Το κουστούμι που ράβουμε ταιριάζει? Δεν θα το αποφασίσω εγώ. Εσείς θα το κρίνετε εάν ταιριάζει. Και η γυναίκα που κάθεται επάνω, που είναι δύο γυναίκες, η μία είναι η αληθινή εκκλησία υπερβεβλημένη των ήλιων και άλλη που κάθεται επάνω στο θηρίο. Η μία είναι η εκκλησία του Χριστού και η άλλη είναι η εκκλησία που πολέμησε και γνωρίζουμε πολύ καλά με τις αιρέσεις των παπικών και το τι έχουν περάσει οι Ορθόδοξοι. Αν χάσαμε την πόλη, αν χάσαμε τη Μικρά Ασία, αν χάσαμε την Αλεξάνδρεια, αν χάσαμε τα Ιεροσόλυμα, αν χάσαμε τα πάντα, αυτό οφείλεται σε αυτή τη βρωμερά γυναίκα που λέγεται Λατινική Εκκλησία, Εκκλησία των Λατίνων, που κρατάει, οι Λατίνοι φταίνε με τις σταυροφορίες τους και με τα όσα εις βάρους μας έχουν χάνει και χάσαμε και τη Μικρά Ασία, χάσαμε και την πόλη. Πολέμησαν τους Αγίους, πολέμησαν την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Και γι' αυτό κάθεται πάνω στο διάολο, στο θηρίο. Και ως φαίνεται ξεκάθαρα, ο 8ος Πάπας ή είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος ή θα είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος, είναι μία εκδοχή, ή θα είναι ο ψευδοπροφήτης ο οποίος θα συνεχίσει με τον Αντίχριστο, αλλά μετά όμως θα αλωθεί, όπως λέει, υπό τον υπολείπον. Ή ο 8ος Πάπας θα ξεχωρίσει και θα αναχωρήσει. Υπάρχουν πολλές εκδοχές που μπορεί κανείς να σκεφτεί και να φτιάξει στο κουστούμι
να αποποιηθεί τον χριστιανισμό, αφού ήδη αποποιήθηκε ότι δεν φταίνει οι Εβραίοι για τη σταύρωση του Χριστού, δεν φταίει ο Ιούδας, άρα ποιος φταίει, να αποποιηθεί, καθότι λέει και το θηρίο οίν και ουκέστη και αυτός όγδος εστί και εκ των επτά εστί, εσύ, εστί, και είναι συνέχεια των επτά. Άρα είμαστε προ εξελίξεων. Και στο 13ο κεφάλαιο θα σας θυμίσω ότι κλείνει και είδε ένα άλλο θηρίο, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θηρίο, το αναβαίνον εκ της γης, το οποίο, ακούστε το τι λέει, και είδω άλλων θηρίων αναβαίνον εκ της γης, όχι αυτόν εκ της αβύσσου και εκ της θαλάσσης που βγαίνει μέσα από την άβυσσο της θάλασσας, αλλά αυτό βγαίνει μέσα από τη γη. Και είχε κέρατα δύο, το θηρίο αυτό. Όμοιο αρνείο. Όμοιο αρνείο. Έμοιαζε, λέει, τα κέρατά του με κέρατα αρνείο. Αλλά ελάλη ως δράκον. Μιλούσε σαν θηρίο, σαν διάολος. Είναι λύκος με προβιά, προβατόσχημος, αλλά από πάνω έχει το δέρμα του προβάτου, ενώ από μέσα είναι λύκος, και γι' αυτό είναι όμοια αρνείο. Και τι λέει, και την εξουσία του πρώτου θηρίου, του προηγούμενου θηρίου, πάσαν ποιή ενώπιον αυτού, και ποιή την γη και τους εναυτοί κατοικούντες, ή να προσκυνήσωση το θηρίο το πρώτον, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Και τι μας λέγει, ότι το θηρίο αυτό με τις δύο εξουσίες, γιατί τα κέρατα είπαμε συμβολίζουν εξουσία, δύναμη, βασιλεία, και εδώ οι Άγιοι μιλούν ότι ίσως είναι εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία, θρησκευτική και πολιτική ηγεσία, τα οποία συνδυάζονται στο πρόσωπο του Πάπα, αφού το Βατικανό 11 Φεβρουαρίου του 29 γίνεται βασίλειο, γίνεται κράτος. Άρα ο Πάπας από εκείνη τη στιγμή, από το 29, αποκτά δύο ιδιότητες, και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης βλέπει το 2000, γιατί βλέπει ότι πέντε έχουν πέσει, ο έκτος υπάρχει, ο έβδομος θα φύγει σύντομα, ο όγδος είναι το θηρίον και συνεργάζεται. Και λέει το θηρίον αυτό με τα δύο κέρατα κάνει τη γη και τους εναυτοί κατοικούντας, θα τους πείσει και θα τους κάνει να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο. Να προσκυνήσουν τον διάβολο. Να προσκυνήσουν και να αποδεχτούν τα σχέδια των τραπεζιτών. Να αποδεχτούν το χάραγμα. Και κάνει σημεία μεγάλα. Και πήρε είναι εκ του ουρανού καταβαίνει στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Μέχρι και φωτιά θα κατεβάσει, λέει. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία αεδόθη αυτοποίησε ενώπιον του θηρίου, και θα μπορέσει να πλανήσει. Λέγον τους κατοικούς επί της γης ποίησε εικόνα το θηρίο, ας είχε την πληγή της μάχερας και έζησε. Και συνεχίζει. Και θα δούμε η υπόλοιπη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει και συμβολίζει. Γιατί τα γεγονότα εξελίσσονται στις ημέρες μας ως δείχνουν οι καταστάσεις ένα προς ένα. Εσείς λοιπόν θα κρίνετε εάν το κουστούμι το οποίο εγώ βλέπω με την πτώση του Πάπα, του 7ου Πάπα, είναι αυτό που περιγράφει και βλέπει ο Ιωάννης. Τα ιστορικά γεγονότα θα μας δείξουν, διότι τρέχουν. Εάν ενωθεί το Βατικανό με τους 10 τραπεζίτες, όπως το ζητάει το Βατικανό, θα τρέξουν πολύ γρήγορα τα γεγονότα. Και θα δούμε τι ακριβώς, γιατί λέει θα κηρύξουν αμέσως πόλεμο κατά τα χριστιανών. Δηλαδή ό,τι είναι χριστιανικό θα το εξουδενώνουν. Θα ζητήσουν να γίνει το χάραγμα. Και αυτομάτως οι χριστιανοί που θα αντιδρούν
θα θεωρούνται παράνομοι για αυτή την πολιτεία. Και θα διώκονται. Ας είδουμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Και αν το κουστούμι κάθεται καλά και αν όντως το 17ο κεφάλαιο εάν όντως το 17ο κεφάλαιο ο Ιωάννης βλέπει τη Ρώμη, το Βατικανό, την Εκκλησία των Λατίνων, την Παπική Εκκλησία, την πτώση αυτής και τον 8ο Πάπα που είναι ο Αντίχριστος, αφού λέει είναι το θηρίο, είναι ο ψευδοπροφήτης του θηρίου. Η συνέχεια των γεγονότων θα αποκαλυφθεί. Διότι η αποκάλυψη αποκαλύπτεται σιγά σιγά και μπορεί κανείς να ερμηνεύει τα γεγονότα. Είδαμε λοιπόν και ας ετοιμαζόμαστε πνευματικά, διότι εάν η ερμηνεία είναι σωστή, τότε οι εξελίξεις εις βάρος των χριστιανών, εις βάρος μας, θα τρέξουν πολύ γρήγορα και πρέπει να είμαστε πνευματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν θα αποθαρρυνθούμε, δεν θα χάσουμε το θάρρος μας και γι' αυτό ο Ιωάννης, είδατε τι μας λέει αμέσως, ενώ λέει θα διώξουν το αρνείο, αμέσως για να δώσει θάρρος στους χριστιανούς, σου λέει το αρνείο τελικά θα νικήσει. Παλεύει ο λύκος με τα αρνή και νικάει το αρνή, τούτο θα γίνει. Θα νικήσουν οι χριστιανοί. Και ακολουθεί η ένδοξος του Χριστού, παρουσία, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.